Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στο γεγονός της συνεδρίασης της ΚΕΔΕΣ στην Πτολεμαΐδα. Φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή τα περνάει όλα εξ απαλών ονείχων και η συνεδρίαση αντί να γίνει τη ΣΚΕΔΕ στην έδρα του νομού έγινε στην Πτολεμαΐδα. Και μάλιστα το πληροφορηθήκαμε, δεν ξέρω εγώ, η δική μου παράταξη από τα site. Ούτε καν ο Δήμος δεν έστειλε να πει ότι γίνεται συνεδρίαση της ΣΚΕΔΕ στην Πτολεμαΐδα. Το γεγονός αυτό βέβαια, αν το συνυπολογίσουμε με το ότι ο Δήμος Κοζάνης είναι ο κύρια πληττόμενος με την ενεργειακή μετάβαση και τη μεταλλητική περίοδο, φαίνεται ότι τα αντιμετωπίζει όλα η Δημοτική Αρχή και εννοώ η Τριανδρία, όλα με μια ελαφρότητα που εμένα με εκπλήσει. Και βέβαια θα έπρεπε να έχουμε κύριο εισηγητή από το Δήμο και όχι να έρχεται ο πρόεδρος ΣΚΕΔΕ να κάνει εισήγηση και κάποιοι άλλοι και εμείς απλά να κάνουμε κάποιες τοποθετήσεις. Εγώ απέφυγα, κύριε συνάδελφε, να πάω. Η συνεδρίαση αυτή έπρεπε να γίνει στο Δήμο της Κοζάνης. Εδώ είναι η πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δήμος της Κοζάνης κατά 70% και όλοι οι άλλοι Δήμοι κατά 30% πλήθεται από την μεταλιγνητική περίοδο. Άρα λοιπόν και σε αυτό έχουμε ένα μείον η Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Κεχαγιά. Δημάρχε. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω, σας παρακαλώ. Ναι. Κύριε Μιχαηλίδη, έχει το λόγο. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά τη λέξη ελαφρότητα θα την επιστρέψω σε αυτούς που νομίζουν ότι με ελαφρότητα αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς και όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, μηδενός εξαιρουμένου, με ελαφρότητα αντιμετωπίζουμε το Δήμο της Κοζάνης, τη διαδικασία της διαχείρισης του Δήμου Κοζάνης. Λυπάμαι πολύ για αυτή τη στάση. Αλλά. Παρακαλώ, κύριε Καρία, εντάξει. Μην ανοίξουμε συζήτηση τώρα για την ελαφρότητα. Να μην ανοίξουμε συζήτηση. Όταν ο κύριος συνάδελφος μιλάει για μένα, να μιλήσει για τον εαυτό του. Μισό λεπτό. Εγώ θεωρώ ότι αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα με ελαφρότητα. Αν τον πειράζει η λέξη, να πω χειρότερη λέξη. Λοιπόν, αναφέρεται στην παράσταση. Τελειώσε. Ευχαριστώ. Αυτό δεν το πειράζει. Δήμαρχε, έχεις το λόγο. Πρόεδρε, καταρχήν, το ποιος ενημερώθηκε, ποιος δεν ενημερώθηκε, όποιος ήθελε να ενημερωθεί, ενημερώθηκε. Όποιος δεν ήθελε να ενημερωθεί, δεν ενημερώθηκε. Και όποιος ενημερώθηκε, ήταν παρόν συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Ήταν συνεδρίες ενός συλλογικού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης, του συνδικαλιστικού φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία έγινε στην Πτολεμαΐδα μετά από αίτημα του Δημάρχου Πτολεμαΐδας και της ΠΕΔ και βεβαίως να θυμίσω και σε όσους δεν το γνωρίζουν, ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος του Παναγιώτης ο Πλακεντάς ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Παπαστεργίου που είναι πρόεδρος στην ΚΕΔΕ. Έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Πρώτον. Δεύτερον, το ότι με πόση σοβαρότητα ή μη σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε, εμείς αποδεδειγμένα και συγκεκριμένη πρόταση, Πρόεδρε, έχουμε καταθέσει, η οποία μάλιστα πήρε και ψήφους της αντιπολίτευσης. Και αυτήν τρέχουμε να υλοποιήσουμε, ας αναλογιστούν κάποιοι το τι έπραξαν στις προηγούμενες θητείες που υπηρετούσαν αυτοδιοικητικούς φορείς, που ήταν απλοί θεατές και μόνο. Ευχαριστώ, Δημάρχε. Πρόεδρε. Κύριε Κεχαγιά, Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Πείτε τον κύριο Δήμαρχο, μισό λεπτό. Στην Ταμπακέρα. Γιατί έγινε στην Πτολεμαΐδα και δεν έγινε στην Κοζάνη. Λοιπόν, άρα ο κύριος Κεχαγιά είναι ικανός. Σας αυτό μας λέει. Λοιπόν, κύριε Κεχαγιά. Και κύριε τώρα θα πάρει τα εκατομμύρια της απολιγνητοποίησης σου, Παναγιώτης. Δόθηκε μια απάντηση που δεν μας καλύπτει. Τελείωσε. Δεν θα καθίσουμε να ανοίξουμε συζήτηση. Λοιπόν, εκτός ημερήσεως έχουμε τίποτα.